Θα ασχοληθούμε σε αυτό το μέρος της εκπομπής με ένα άλλο θέμα, με ένα μεγάλο εκκλησιαστικό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει ή έχει αποκαλυφθεί μετά την σύνοδο της Κρήτης. Έχουμε πολλές φορές ασχοληθεί, έχουμε πολλές φορές πει αρκετά πράγματα για αυτήν εδώ την θλιβερή εξέλιξη, η ιστορία. Ωστόσο, οι εξελίξεις τρέχουν. Έχουμε κοντά μας τον γέρο Σάβα Λαβριώτη, μοναχός του Αγίου Όρους. Καλημέρα, Πάτερ Σάβα. Καλημέρα, Πάτερ Σάβα. Σας και στο ακροατήριό σας. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν στις εξελίξεις. Ναι. Καταρχάς, βλέπουμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκδίδει ανακοίνωση προς τον λαό για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Ναι. Προφανώς και έχετε ενημερωθεί και την έχετε διαβάσει, σωστά? Τη διαβάσαμε, ναι, τη διαβάσαμε. Ναι. Λοιπόν, να τη διαβάσουμε. Βασικά, προτού τη διαβάσουμε, να πούμε μερικά πράγματα για τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν. Ναι. Τι έγινε στην Κρήτη, για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή εσείς, 33 υπογράφοντες μοναχοί, κόβεται το μνημόσυνο στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο μετά τις εξελίξεις της Κρήτης? Ναι. Στην Κρήτη δυστυχώς έγιναν όλα αυτά που προσυνοδικά λέγαμε πως θα γίνουν, δηλαδή αμνηστεύτηκαν οι αιρέσεις και ονομάστηκαν Εκκλησία του Χριστού, καταργήθηκε το συνοδικό σύστημα της Εκκλησίας που τόσο πολύ το εξέρουν και ο Πατριάρχης και οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στη Σύνοδο. Καταλήθηκαν κανόνες οικουμενικών συνόδων, όπως ο 72ος κανόνας που απαγορεύει τους μεικτούς γάμους, δηλαδή γάμο μεταξύ Ορθοδόξου και Αιρετικού, που πλέον αυτό δεν υπάρχει. Καταλήθηκε στην ουσία και η νηστεία, και αυτό έχουμε περίτρανα την απόδειξη από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, το οποίο είπε ότι σύμφωνα με αυτά θα σας ενημερώσουμε πώς θα εφαρμόσουμε περαιτέρω την νηστεία και πώς θα διαμορφωθεί πια η νηστεία στην Εκκλησία μας. Νομίζω αυτά είναι αρκετά για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει συμβεί στην Κρήτη. Λοιπόν, έρχεται τώρα η Ιερά Σύνοδο. Εσείς λοιπόν, εξαιτίας αυτών εδώ των γεγονότων, καταγγέλλετε δογματική αλλίωση και λέτε οι Αγιορείτες ότι πάβουμε το μνημόσυνο στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον οποίο υπάγεται το Άγιον Όρος. Όχι βέβαια όλο το Άγιον Όρος, μεμονωμένα κάποιοι μοναχοί, γιατί οι ηγούμενοι σας δεν σας ακολουθούν και σας πολεμούν. Έτσι, σωστά. Ακριβώς, ναι. Για ποιο λόγο σας πολεμούν? Για το ότι έχετε κόψει το μνημόσυνο προφανώς. Με ποιο τρόπο σας πολεμούν, είναι η σωστή ερώτηση, ίσως? Μας πολεμούν με τον τρόπο, δυστυχώς, αυτά που δεν θα έπρεπε να επισυνάψουν ως κατηγορίες για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και για τους υπόλοιπους οικουμενιστές, τα επισυνάπτουν σε εμάς. Δηλαδή, κύριε Λοΐζο, αυτή τη στιγμή θέλουν να μας βγάλουν ότι είμαστε σχισματικοί, θέλουν να μας βγάλουν ότι είμαστε αιρετικοί, ότι σχίζουμε την Εκκλησία, ότι δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία. Δυστυχώς αυτά δεν τα κάναμε εμείς. Με αυτόν τον τρόπο αυτές οι κατηγορίες σχιαγραφούν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή, τον κύριο Βαρθολομαίο, και τους είναι αυτό. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα από αυτά. Λίγο θα ήθελα να πλησιάσετε στο τηλέφωνο, ναι, για να ακούγεστε λίγο, λίγο πιο δυνατά. Τώρα καλύτερα. Ναι, ωραία, ναι, 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 Πάτερ Σάβα. Εμείς λοιπόν, δεν έχουμε κάνει τίποτα από αυτά. Εσείς, από ό,τι γνωρίζω, λέτε ότι όλα αυτά εδώ είναι στα πλαίσια μιας αίρεσης, η οποία λέγεται οικουμενισμός. Έτσι, ναι. Και όλες αυτές εδώ οι κινήσεις από πλευράς Πατριάρχη, Συνόδου της Κρήτης και όλα αυτά γίνονται προς ένωση, να το πούμε, των χριστιανών για τη δημιουργία της πανθρησκείας, να είναι πιο εύκολο μετά να ενωθούν και με τις υπόλοιπες θρησκείες. Για να γίνει η προετοιμασία για τον Αντίχριστο. Ο οικουμενισμός είναι το άρμα του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές. Ωραία. Τι ωραία. Πάμε να διαβάσουμε τώρα, αφού κάποιοι άνθρωποι κατάλαβαν ό,τι κατάλαβαν, όσοι δεν γνώριζαν, πάμε να διαβάσουμε τώρα
την ανακοίνωση. Κύριε Λοΐζο, ναι. Θέλετε να σταματάμε και να λέμε ναι, βεβαίως. Ή θέλετε να το διαβάσετε όλο? Κοιτάξτε, εγώ θα σας, μερικές σας το πούμε απορίες μου που έχω θα σας ναι. τις ρωτήσω να μου απαντήσετε ναι. και αν θέλετε ναι. και εσείς κάπου να παρεμβάλλετε μπορούμε μέσω της ροής ναι. αυτής εδώ της συζήτησης να, ναι. να προχωρήσουμε. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, προς το λαό λοιπόν γράφει Ιερά Σύνοδος για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Θα ήθελα, θα παρακαλέσω μπράβο το φίλο μου τον Καλπακίδη στο κοντρόλ να δείχνει και την εικόνα, την ανακοίνωση. Ναι. Βλέπουμε ναι. λοιπόν καταρχάς από τον τίτλο Πάτερ Σάβα ότι ναι. η Εκκλησία της Ελλάδος αποδέχεται την Σύνοδο ως Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης. Μάλιστα, κύριε Λοΐζο, και εδώ να κάνουμε την πρώτη παρατήρηση. Βλέπουμε λοιπόν όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι η Σύνοδος, η Αγία και η Μεγάλη που την αποδέχονται ως Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αποδέχεται εν πρώτης το Συμβούλιο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως όντως Εκκλησίας. Το καταλάβατε αυτό? Είναι πολύ σημαντικό, όπως εδώ τώρα δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος δέχεται ότι είναι Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης και όχι αιρετική, έτσι και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης δέχεται ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι όντως Εκκλησίας. Μάλιστα. Ναι, ναι. Προχωράμε παρακάτω. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απευθύνεται σε όλους τους πιστούς προκειμένου να τους ενημερώσει για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία συνήλθε τον Ιούνιο του 2016 στην Κρήτη. Κύριος σκοπός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου ήταν η ενίσχυση και η φανέρωση της ενότητας όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και η αντιμετώπιση διαφόρων συγχρόνων ποιμαντικών ζητημάτων. Ως εδώ όλα καλά. Με βάση τα συμπεράσματα. Ναι, εντάξει, εκτός τον τίτλο. Ναι. Γιατί δεν αντιμετώπισε κανένα ποιματικό σύστημα, αυτό δεν αντιμετωπίστηκε. Με βάση τα συμπεράσματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Συνεχίζουμε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητά της διά των ιερών μυστηρίων. Η συνοδικότητα υπηρετεί την ενότητα και διαπνέει την οργάνωση της Εκκλησίας, τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις της και καθορίζει την πορεία της. Ωραία. Όλο αυτό δεν ισχύει τώρα, κύριε Λοΐζο. Για... Αν θέλετε να το ξαναδιαβάσουμε για να σας αποδείξουμε ότι όλο αυτό είναι δογματικά και λάθος, αλλά δεν ισχύει κιόλα. Ξαναδιαβάστε πάλι για να καταλάβει ο κόσμος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει την ενότητα και την καθολικότητά της διά των ιερών μυστηρίων. Δηλαδή μέσω των ιερών μυστηρίων εκφράζεται... Λάθος. Εκφράζεται, ναι. εκφράζεται διά της ορθής πίστεως, όχι διά των μυστηρίων. Σωστό και αυτό. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό το πράγμα που λέει η Ιερά Σύνοδος, δυστυχώς το έχουν αντλήσει από την ερητική θεολογία του Ζιζιούλα. Δηλαδή ότι η Εκκλησία έχει την ενότητά της εν το επισκόπου, που η ευχαριστιακή σύναξη εκφράζει την ενότητα του σώματος της Εκκλησίας εν το επισκόπου. Καταλάβατε? Ναι. Αυτό είναι λάθος, είναι αιρετικό. Η κοινή πίστη μας ενώνει. Όχι δηλαδή ο επίσκοπος. Όχι ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος μπορεί να είναι αιρετικός. Ο επίσκοπος είναι ο δεσπότης τώρα, ο κάστοτες Μητροπολίτης. Αυτός είναι ο επίσκοπος. Ο κάστοτες Μητροπολίτης. Ή αρχιεπίσκοπος. Ναι, εμείς την κοινωνία της πίστεως. Μάλιστα. Έχουμε την κοινωνία της πίστεως. Εκεί υπάρχει η κοινωνία. Γι' αυτό και δεν έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς. Διότι δεν έχουμε την ίδια πίστη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξεκινά και εδώ πέρα λάθος αυτή η ανακοίνωση μας. Λέτε, ξεκινάει τελείως αιρετικά, κύριε Λοΐζο. Ξεκινάει αιρετικά. Αιρετικά, αιρετικά. Εμείς προκαλούμε όλους τους θέλουν να αντιταχθούν σε αυτό που λένε να μας πούνε και ποιο. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε είναι το εξής, ότι λέει η Εκκλησία της Ελλάδος ότι ξέρετε σημασία έχει το μυστήριο ασχέτως από το ποιος θελεί. Το θέμα είναι ότι τελείται στο όνομα του Κυρίου και τα λοιπά με τις ευχές του Αγίου Ιωάννου και του Χριστού, άσχετα όμως από το, ποιος, άσχετα από το τι πιστεύει αυτός ο οποίος το τελεί. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λοΐζο, πετυχαίνουν δύο πράγματα. Πρώτον, την αιρετική νομιμοποιούν ως ορθόδοξη την αιρετική θεολογία του Ζιζιούλα, που όλο το οικοδόμημα του οικουμενισμού στηρίζεται σε αυτή την παποκεσαρική, ας το πούμε έτσι, φιλοσοφία του Περγάμου, του επισκόπου Περγάμου κ. Ζιζιούλα. Και δεύτερον, σου λέω ότι ξέρεις κάτι, αν μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι άνθρωποι φυσικά, ότι αν δεν μνημονεύσεις τον επίσκοπό σου, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για λόγο αιρέσεως, δεν υπάρχει κοινωνία. Είσαι εκτός εκκλησίας. Ακόμα και για λόγο αιρέσεως. Φυσικά. Γιατί σου λένε ότι κοίταξε να δεις, θα κάνεις επακοή σε όλα. Ναι, αλλά χθες όμως το κήρυγμα που διαβάσαμε των Αγίων Τριών Ιεραρχών,
Μόνο υπακοή δεν έκαναν στους αιρετικούς. Ακριβώς. Αντίθετα, τους πολεμούσαν και, και τους έδιωχναν μέχρι και στην εξορία. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Σε δύο πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή. Ο πιστός σε θέματα αιρέσεως και ναι. σε θέματα ηθικά. Δηλαδή, αν ο πνευματικός σου πει κάτι ανήθικο, και φυσικά δεν θα κάνεις υπακοή, αλλά κυρίως ναι. σε θέματα αιρέσεως. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να διαβάσουμε και λίγο παρακάτω, να προχωρήσουμε. Ναι, ναι, ναι. Η συνοδικότητα υπηρετεί την ενότητα και διαπνέει την οργάνωση της Εκκλησίας στον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις της και καθορίζει την πορεία της. Ωραία, πολύ ωραία. Συγγνώμη, να το διακόψουμε και πάλι εδώ. Ναι. Και εδώ μας κοροϊδεύουν, κύριε Λοΐζα. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, θα το αποδείξουμε. Ναι. Δεν, η συνοδικότητα καταλήθηκε σε αυτή τη σύνοδο. Δεν ψηφίσανε οι συνοδικοί αρχιερείς, ψήφισαν μόνο οι αυτοκέφαλες εκκλησίες με τους αντιπροσώπους τους. Δεν υπήρχε στην ουσία ψήφος των επισκόπων. Καταλήθηκε ο συνοδικός θεσμός. Πώς τώρα τον ξέρουν και πώς λένε ότι ο συνοδικός θεσμός είναι αυτό που επικρατεί στην Εκκλησία μας τη στιγμή που οι ίδιοι τον καταλύσανε? Ναι, δεν ψήφισαν οι Μητροπολίτες, ψήφισαν μόνο οι επικεφαλείς. Εσωτερική ψηφοφορία έγινε, ας το πούμε. Ούτε εσωτερική ψηφοφορία δεν έγινε, κύριε Λοΐζο. Γι' αυτό απήχε και ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Γι' αυτό και κάποιοι δεν πήγανε έτσι, γιατί ξέρανε ότι και ναι, να ψηφίσει και η πλειοψηφία, όπως σας είπα, εξηγήσαμε για να το καταλάβει ο κόσμος, να το κάνουμε λίγο πιο γιανά. Η Σερβική Εκκλησία το έκτο κείμενο το καταψήφισε. 17 αρχιερείς ψήφισανε όχι να μην περάσει και 7 αρχιερείς ψήφισανε ναι. Υπερίσχυσαν οι 7 αρχιερείς διότι ο επικεφαλής της Σερβικής Εκκλησίας είπε ναι. Μάλιστα. Καταλάβατε ότι δεν υπάρχει συνοδικός θεσμός. Αυτή η σύνοδος κατέλησε το συνοδικό θεσμό της Εκκλησίας μας που ισχύει επί 2.000 χρόνια. Και έρχονται τώρα και ξέρουν τώρα το συνοδικό θεσμό στα λόγια μετά την σύνοδο η Εκκλησία της Ελλάδος στην ανακοίνωσή της. Και λέει ότι η συνοδικότητα υπηρετεί κτλ. Προφανώς τώρα απευθύνονται στο λαό, ο οποίος λαός δεν τα ξέρει όλα αυτά τώρα, Πάτερ Σάβα, έτσι. Δηλαδή, δεν τα ξέρει, κύριε Λόγιο, και ακόμα και να έχεις παρακολουθήσει, αν δεν αφοσιώνεις όλη την ημέρα σου, όλη την ενέργειά σου, όλη σου τη μελέτη εκεί πάνω σε αυτά εδώ τα κείμενα και σε αυτές τις εξελίξεις, δεν πρόκειται να τα κατανοήσεις αν δεν έχεις και τη βοήθεια ενός ανθρώπου ή την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Προσπαθούμε με απλά λόγια να κατατοπίσουμε τον πιστό λαό του Θεού, διότι δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Οι επίσκοποι, κύριε Λοΐζο, έχουν σκοπό, ο σκοπός τους και η αιτία υπάρξεώς τους είναι να προστατέψουν το ποίημα από τους αιρετικούς και όχι να αφήσουν τους αιρετικούς μέσα να νομίζουν. Οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι, φυσικά. Ναι, αλλά όμως, εδώ πέρα, από αυτά που μας λέτε εσείς όμως, πλέον οι λύκοι έχουν φορέσει προβιές και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον πρόβατο από τον λύκο. Σήμερα. Και δυστυχώς μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας, κύριε Λοΐζο. Λοιπόν, εμείς τα γνωρίζουμε αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο, Γερόντα, για να ο χρόνος είναι και λίγο περιορισμένος. Ναι. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Αγία Σύνοδος δεν αναφέρθηκε μόνο στο κύρος των γνωστών Οικουμενικών Συνόδων, αλλά σε αυτή για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν ως σύνοδοι καθολικού κύρους, δηλαδή ως οικουμενικές, η Μεγάλη Σύνοδος επί Μεγάλου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, η επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά Μεγάλη Συνόδη 1341-1351-1368 και η εν Κωνσταντινουπόλη Μεγάλες και Αγίες Συνόδοι για την αποκήρυξη της Ενωτικής Συνόδου της Φλωρεντίας. Ναι. Το 1438-39 και των Προτεσταντικών Δοξασιών 1638-1642-1672-1691 αλλά και του Εθνοφιλετισμού ως Εκκλησιολογικής Αιρέσεως το 1872. Εδώ τώρα... Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει? Ναι. Όπως δεν ισχύουν τα προηγούμενα που τα αποδείξαμε, ναι. αν κάποιος καθίσει και διαβάσει τα κείμενα, κύριε Λοΐζο, ναι. και ειδικά να διαβάσει τα πρακτικά που θα βγουν. Εγώ διάβασα τα κείμενα και αυτό δεν το είδα μέσα, ότι αναγνωρίζουμε ως... Γίνεται αναφορά, κύριε Λοΐζο. Αναφορά. Τι αναφορά? Γίνεται μια αναφορά για τη σύνοδο του Μεγάλου Φωτίου. Ναι. Όπως γίνεται και μια φανάβα για τη σύνοδο, όπως γίνεται και αναφορά, συγγνώμη που θα το πω αυτό, μας εμπέζουνε, διότι το έκτο κείμενο, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω αυτό, το έκτο κείμενο τι λέει? Ότι μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Και μετά στην επόμενη πρόταση το αναιρεί αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, αποδεχόμαστε κτλ. Που είναι γνωστά σε όλους. Λοιπόν,
Αυτό το πράγμα κάνει η Σύνοδος της Κρήτης και σε αυτό το θέμα. Γίνεται αναφορά, κύριε Λοΐζο, μόνο αναφορά. Όταν, τι αναφέρει δηλαδή, στο περίπου, στο μυαλό σου, πώς το αναφέρει, τι θα πει αναφορά. Ναι, δεν θυμάμαι ότι υπάρχει αυτή η Σύνοδος του Μεγάλου Φωτίου, η οποία τότε καταδίκασε το Φιλιόκβε, έτσι, και γίνεται και αναφορά στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, την Σύνοδο του Αγίου Γρηγόριου του Παλαμά, αλλά μέχρι εκεί δεν αναγνωρίζονται ως οικουμενικές, που έπρεπε να αναγνωριστούν, γιατί αν αναγνωριστούν ως οικουμενικές, κύριε Λοΐζο, θα πρέπει να καταδικαστεί για άλλη μια φορά ακόμα παπισμός. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο παπισμός είναι εκκλησία. Και στην εγκύκλιο που έστειλε ο Πατριάρχης ονομάζει τον Πάπα Αγιότατο Αδελφό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της Συνόδου. Ουσιαστικά, ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε τι γίνεται, προσπαθούν μέσα σε μια συζήτηση όλοι να ικανοποιηθούν. Και λένε ότι αναφερόμαστε και σε αυτές εδώ, τις λέμε και οικουμενικές, αλλά παρότι τις λέμε οικουμενικές, που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε αιρετικούς τους υπολείπους χριστιανούς, παράλληλα όμως δεν τους λέμε και αιρετικούς, τους λέμε και αυτούς εκκλησίες, ετερόδοξους. Ακριβώς. Ουσιαστικά ναι. Δηλαδή πιάσαμε ένα τσουκάλι και ρίξαμε μέσα τα πάντα. Ρίξαμε μέσα κρέας, ρίξαμε μέσα χόρτα, ρίξαμε μανιτάρια και είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, γιατί ο καθένας θα φάει ό,τι θέλει από αυτό το τσουκάλι. Ακριβώς, και θα βγάλει και ό,τι θέλει. Και ξέρετε κάτι, σε αυτή τη σύνοδο, όπως και αυτή η ανακοίνωση, λέει μια αλήθεια και ένα ψέμα, κύριε Λοΐζο. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Χριστός, το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι. Αυτό έκαναν δηλαδή, έτσι με λίγα λόγια. Όχι, αυτό δεν ισχύει εδώ πέρα τώρα. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, αλλά τι να κάνουμε. Αν το πάρουμε και εντελώς αυτό, θα τρελαθούμε δηλαδή. Πρέπει να. Εντάξει. Εμείς θα πούμε την αλήθεια, κύριε Λοΐζο. Να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε όμως, πάτερ. Συνεχίζει. Οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν αποτελούν συνομοσπονδία εκκλησιών, αλλά τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Για την αυτή τη στιγμή καταλύεται. Αυτή τη στιγμή και αυτό. Βλέπετε ότι κάθε πρόταση, κύριε Λοΐζο, έχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή καταλύονται, δεν αποτελεί τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία, Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, την αποτελεί μόνο ο Βαρθολομαίος, ο οποίος αποφάσισε, και οι άλλοι απλώς είναι τα τσιράκια του που πρέπει να πούνε ναι. Και αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος λέει ναι στη Σύνοδο και μας λέει και ψέματα. Για την Ορθόδοξη Διασπορά στις διάφορες χώρες του κόσμου αποφασίστηκε να συνεχιστεί η λειτουργία των επισκοπικών συνελεύσεων με εκπροσώπους των αυτοκεφάλων εκκλησιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της συνοδικότητας μέχρι να εφαρμοστεί κανονική ακρίβεια. Τώρα μιλάει και για την ακρίβεια. Για τώρα διασπορά. Για τη συνοδικότητα. Τώρα μιλάει. Δεν θέλω να πω στο θέμα. Μείναμε λίγο στη συνοδικότητα. Εντάξει, απλά τώρα βάζει και τη διασπορά σου. Λέει ότι. Δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, κύριε Λοΐζο. Γιατί αν δούμε τι κάνει το Πατριαρχείο αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, όχι μόνο συνοδικότητα υπάρχει, αλλά αυτά δεν γινόταν ούτε στα σταλινικά καθεστώτα. Στο εξωτερικό συλλειτουργούν στη Δύση οι πατέρες. Καλά, κανονικά. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η οικογένεια αποτελεί καρπό της Χριστού και εις την Εκκλησία μυστηριακής ενώσεως ανδρός και γυναικός, και είναι η μόνη εγγύηση της γεννήσεως και της ανατροφής των τέκνων. Ωραία. Εντάξει. Είναι η μόνη εγγύηση, συμφωνώ, την οποία όμως την εγγύηση την καταργούν αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Διότι κάθε εκκλησία, κύριε Λοΐζο, αυτή τη στιγμή μπορεί, έχει το δικαίωμα να οικονομήσει τους ανθρώπους της και να κάνει τους μικρούς γάμους. Ναι. Και αυτό φυσικά θα μου πείτε γινότανε. Ναι, το ξέρω, και στην Κρήτη γινότανε και στην Ελλαδική Εκκλησία γινότανε και ειδικά στο εξωτερικό. Αλλά τώρα νομιμοποιείται με συνοδική βούλα. Έτσι. Η Εκκλησία τονίζει διαρκώς την αξία της εγκρατείας, της χριστιανικής ασκήσεως. Η χριστιανική άσκηση δεν διακόπτει τη σχέση ανθρώπου με τη ζωή και τον συνάνθρωπο, αλλά το συνδέει με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Δεν αφορά μόνο τους μοναχούς. Το ασκητικό είδος είναι χαρακτηριστικό της χριστιανικής ζωής. Εδώ τώρα αναφέρεται στην νηστεία. Συμφωνώ ότι ναι. Η Εκκλησία το κάνει, αλλά όχι η Σύνοδος. Η Σύνοδος έκανε κάτι άλλο. Τι είπε δηλαδή η Σύνοδος, ότι κατά περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει οικονομία και στην νηστεία, αυτό δεν είπε? Φυσικά, και ότι πρέπει ανάλογα με τους τόπους και ανάλογα με τις καταστάσεις θα πρέπει η νηστεία να αναπροσαρμόζεται. Ναι, δηλαδή, μήπως εννοούσε κάποιους ασθενείς, μήπως εννοούσε κάποιους ανθρώπους? Όχι, έτσι. Λέω, αυτό το πράγμα το εννοεί η Εκκλησία εδώ και 2000 χρόνια. Δεν χρειάζεται να το ξανανά. Οι πνευματικοί πατέρες και οι άγιοι πατέρες είπαν ότι αυτοί είναι οι κανόνες της νηστείας μας, αλλά ο κάθε πνευματικός θα οικονομήσει τα παιδιά του ανάλογα με την ασθένεια και τις δυνάμεις του καθημιανού. Αυτό εννοείται. Πάντως, Πάτερ Σάβα, να σου πω κάτι. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι ιερείς Σάββατο τρώνε κρέας. Και την επόμενη μέρα τελούν μυστήρια και κοινωνούν.
Και εμείς οι λαϊκοί άνθρωποι, για να κοινωνήσουμε, πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε, να κάνουμε νηστεία από κρέας και αλάδωτη κιόλας την τελευταία ημέρα. Και αν καταφέρουμε και ζητήσουμε και συγχώρεση από τον Θεό, να πάμε μπροστά στο ποτήριο της Θείας Κοινωνίας και να κοινωνήσουμε. Αυτό είναι τα αποτελέσματα του παπισμού που έχει εισχωρήσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κύριε Λοΐζο. Για ποιο λόγο? Διότι αυτή τη στιγμή η αυθεντία στην Εκκλησία δεν είναι ο Χριστός και οι Άγιοι Του, αλλά αυθεντία στην Εκκλησία είναι ο κάθε Πατριάρχης και ο κάθε Παπάς, ο οποίος επειδή έχει ένα αξίωμα, αυτό το αξίωμα αντί για να το χρησιμοποιήσει σαν διακονία, το χρησιμοποιεί σαν αξίωμα. Σαν δεσποτηλίκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή και πώς επηρεάζει αυτό την νηστεία τους δηλαδή των ιερέων ή τη δική σας? Αυτό σημαίνει ότι επειδή υπάρχει εξής, δίνουν την εξής εξήγηση. Ότι επειδή εμείς είμαστε ρίσκοι και λειτουργούμε, δεν μπορούμε να νηστεύουμε. Αυτό φυσικά αντίκειται στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου που λέει ότι ωραία πρέπει να νηστεύει ακόμα πιο πολύ. Το Σάββατο εντωμεταξύ το λάδι δεν νηστεύεται. Δεν μπορεί να σου πει ο άλλος να νηστέψεις το Σάββατο το λάδι. Το λάδι δεν νηστεύεται. Το μεσημέρι μπορείς να φας λάδι και μπορείς να κοινωνήσεις μετά την Κυριακή. Φυσικά οι ιερείς τρώνε και κρέας και πάνε και κοινωνάνε. Έτσι. Για τους πιστούς όμως δεν ισχύει αυτό. Για τους πιστούς ισχύει αλάδωτο το Σάββατο. Ναι, γιατί υπάρχουν δύο ταχύτητες, κύριε Λοΐζο. Είναι αυτή η δεσποτοκρατία, ότι ό,τι πει ο δεσπότης, επειδή είναι δεσπότης και όχι επίσκοπος, πρέπει να ισχύει. Αλλά για τους πιστούς δεν ισχύει, πρέπει να κάνουν υπακοή. Είναι αυτή η κακή υπακοή, καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι κακή υπακοή αυτή. Αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που έλεγε ο Χριστός στα ΟΕ, ημίν στους Φαρισαίους και στους νομοδιδασκάλους, ότι βάζουν αυστηρούς κανόνες και δύσκολα εμπόδια στους ανθρώπους, κλείνοντάς τους στην πύλη. Ακριβώς. Επειδή ήδη δεν μπορούν να μπουν και να εισέλθουν αυτές τις πύλες του παράδεισου. Ακριβώς. Λίγο θυμίζει δυστυχώς. Δυστυχώς η νηστεία ισχύει για όλους το ίδιο. Και μάλιστα οι ιερείς και οι μοναχοί πρέπει να κάνουν πιο πολύ νηστεία από ό,τι κάνουν οι κοσμικοί. Λοιπόν, Πάτερ Σάβα, θέλω να κάνουμε εδώ πέρα ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και θα, για τρία λεπτάκια, ζητώ την κατανόηση των ακροατών και τηλεθεατών και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την συνέχεια και την ολοκλήρωση αυτής της επιστολής της ελληνικής εκκλησίας προς τους πιστούς. Ραδιόφωνο Κόσμος. Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, με τον Γέροντα Σάβα Λαβριώτη είμαστε στον αέρα και συζητάμε, σχολιάζει βασικά ο πατήρ Σάβας, και έτσι ώστε να διαλευκάνουμε λίγο την επιστολή για τη Σύνοδο της Κρήτης, την οποία απέστειλε η Εκκλησία της Ελλάδος. Συνεχίζουμε, πατήρ Σάβα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καταδικάζει τους διωχμούς, την εκδίωξη και δολοφονία μελών θρησκευτικών κοινοτήτων, τον εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκευτικής πίστεως, την εμπορία προσφύγων, τις απαγωγές, τα βασανιστήρια, τις απάνθρωπες εκτελέσεις, τις υλικές καταστροφές. Ιδιαίτερα εκφράζει την αγωνία της για την κατάσταση των χριστιανών και όλων των διωκομμένων μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή και σε άλλα σημεία του κόσμου. Τώρα δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι. Κοιτάξτε, αυτό δεν έχει κάτι. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη Σύνοδο. Ναι. Μια Σύνοδος γίνεται για να καταδικάσει αιρέσεις και είναι ενδοεπικίνδυνη. Τώρα, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω να πω κάτι εδώ. Έχω να πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έβγαλε το σταυρό του για να πάει να επισκεφτεί τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες στον Πειραιά. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, καλά όλα αυτά, αλλά όμως θέλει και ομολογία πίστεως για να βοηθήσεις ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τους δώσουμε φαγητό, να τους ταΐσουμε, να τους περιθάλψουμε, να τους γιατρέψουμε τις πληγές τους. Πρέπει να προσπαθήσουμε ή να κοιτάξουμε, αν μπορούμε, να τους δώσουμε και μια πνευματική τροφή, γιατί τους έφερε ο Θεός σε μια πατρίδα ορθόδοξη χριστιανική και ίσως και να έχει και ο Θεός το σχέδιό τους για τη σωτηρία των ψυχών αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο τα σώματά τους και μετά σκουλίκια και τελειώσαμε. Έτσι δεν είναι? Κύριε Λοΐζο, χαίρομαι που έχετε αυτή την τοποθέτηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας μας. Έτσι. Ο ρόλος της Εκκλησίας, όπως πολύ σωστά και πολύ ορθόδοξα και πατερικά το εκφέρατε, είναι η σωτηρία της ψυχής. Αν λοιπόν εμείς δεν δώσουμε αυτή την διάσταση στους πρόσφυγες και στον κάθε πρόσφυγα και στον κάθε πολεμένο και στον κάθε χριστιανό, για να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή η ζωή δεν είναι τίποτε, αλλά φεύγει, είναι σαν όνειρο, και ότι η άλλη ζωή είναι αυτή που πρέπει να περιμένουμε και να ποθούμε και να προσδοκούμε, όπως λέμε,
έτσι, το μέλλοντα αιώνα, όπως λέμε στο σύμβολο της πίστεως μας, τότε δεν έχει καμία, γινόμαστε μια ιεχωβίστικη εκκλησία, ιεχωβίστικη οργάνωση, όχι εκκλησία, ιεχωβίστικη οργάνωση, που δεν αποσκοπούμε στη μελλοντική ζωή και στην ένωσή μας με τον Χριστό. Οπότε βλέπετε ότι από μόνο του αυτό το πράγμα είναι μια μεγάλη παρέκκληση από την πίστη μας. Αλλά και κάτι άλλο, αυτό που έκανε ο κύριος Ιερώνυμος τότε που έβγαλε το Σταυρό, αποτελεί άρνηση του Χριστού. Και γιατί? Γιατί βλέπουμε τον νεομάρτυρα, τον Ευγένιο Ντιόνοφ, που του είπαν να βγάλει το Σταυρό και δεν τον έβγαλε και μαρτύρησε, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος από μόνος του βγάζει το Σταυρό. Ποιο είναι το παράδειγμα που θα δώσουμε στη νεολαία μας, στους χριστιανούς μας, και όπως είπατε κι εσείς, τι μήνυμα θα περάσουμε στους αλλόθρησκους και στους αιρετικούς, κύριε Λοΐζο? Ποια είναι η πίστη μας? Ποια είναι η πίστη μας, κύριε Λοΐζο? Συνεχίζουμε. Όλα καταλύονται. Ναι. Βασικό έργο της Εκκλησίας είναι η Ιεραποστολή, δηλαδή ο αγώνας της να δίνει συνεχώς τη μαρτυρία της πίστεως και να κηρύττει το Ευαγγέλιο, είτε στους πιστούς που ζουν μέσα στις σύγχρονες εκοσμικευμένες κοινωνίες, είτε σε όσους δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Χριστό. Ο διάλογος με τους ετεροδόξους χριστιανούς, άλλες χριστιανικές ομολογίες, παύλα αιρέσεις τώρα, τις αποκαλεί αιρέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όλο που είπατε με την τελευταία πρόταση, ναι, είναι ασύμβατα, φάσχη και αντιφάσχη, και θα σας πω γιατί. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσουμε, πρώτα, εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει. Γίνεται λοιπόν αυτός ο διάλογος με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, παύλα αιρέσεις, με βάση το χρέος της Εκκλησίας να μαρτυρεί προς κάθε κατεύθυνση την αλήθεια και την αποστολική πίστη. Έτσι, ναι, γίνεται γνωστή σε αυτούς η γνησιότητα της Ορθόδοξης παράδοσης, η αξία της πατερικής διδασκαλίας, γράφει, ναι, η, ναι, λειτουργική εμπειρία και η πίστη των Ορθοδόξων. Οι διάλογοι, ωραία, δεν σημαίνουν ούτε και θα σημάνουν ποτέ οποιονδήποτε συμβιβασμό σε ζητήματα πίστεως. Και εδώ τώρα είμαστε στην ουσία. Ωραία, λοιπόν, συγγνώμη θα το πω λίγο λαϊκά, αλλά νομίζω ότι μας δουλεύουν εδώ πέρα οι πατέρες. Και θα σας πω γιατί, κύριε Λοΐζο, είμαστε αγανακτισμένοι με αυτά που λένε. Διότι, κοιτάξτε να δείτε, απ' τη μία μιλάει για Ιεραποστολή και πολύ καλά κάνει. Η πρώτη πρόταση που διαβάσατε ήταν ορθόδοξη. Απ' την άλλη μιλάει για διαλόγους, οι οποίοι όμως δεν γίνονται εκτός στην πίστη μας. Λοιπόν, το 1961, που επίσημα όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες μπαίνουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και στο διάλογο, η πρώτη διακήρυξη που κάνανε, κύριε Λοΐζο, στο Νέο Δελχείο το 1961, ξέρετε ποια ήτανε? Ότι όλοι είμαστε υπόλογοι που έχουμε χωριστεί, λες και η Εκκλησία του Χριστού χωρίζεται. Απλώς αποκόβονται αιρετικοί, δεν χωρίζεται η Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, ότι όλοι είμαστε υπόλογοι και όλοι έχουμε φταίξει ενώπιον του Θεού και πρέπει να μετανοήσουμε. Αυτός είναι ο διάλογος και αυτή είναι η αναποστολή που κάνουμε. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, κύριε Λοΐζο, λέει το εξής. Δεν διαλεγόμαστε με τους αιρετικούς, δεν διαλεγόμαστε. Κάνουμε νοθεσίες, μετά πρώτης και δευτέρας νοθεσίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, παρετού. Διότι οι αιρετικοί και όλοι αυτοί που έχουν ξεφύγει από την Εκκλησία, δεν χρειάζεται να τους πούμε πολλά πράγματα, πρέπει να τους πούμε να επανέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας. Αν δεν το δεχτούν μετά την πρώτη και τη δεύτερη νοθεσία, δεν χρειάζεται διάλογος, κύριε Λοΐζο, χρειάζεται επανευαγγελισμός του πληρώματος της δικιάς μας Εκκλησίας, που δεν ξέρουμε τι γίνεται, και η Ιεραποστολή. Καμία σχέση ο διάλογος με την Ιεραποστολή. Νομίζω ότι αυτό γίνεται κατανοητό. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι, σας ακούω, πατέρ Σάβα. Βλέπετε λοιπόν ότι φάσκουν και αντιφάσκουν οι άνθρωποι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο που λένε. Απλώς δικαιολογούν αυτά που δεν μπορούν να κάνουν. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως αυτή ομολογείται στο σύμβολο της πίστεως. Δεν νοείται αγιότητα του ανθρώπου εκτός του σώματος του Χριστού, δηλαδή εκτός της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τους στην Εφεσίων επιστολή Α23. Η αγιότητα είναι μετοχή στο μυστήριο της Εκκλησίας και στα ιερά μυστήρια της με επίκεντρο τη Θεία Ευχαριστία. Οι Άγιοι εικονίζουν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτά λέει τώρα στην ανακοίνωσή της ότι... Συγγνώμη, αλλά ένα θεολόγητο, κύριε Λοΐζο. Αν διαβάσουν, η πίστη μας είναι αυτή που μας δίνει την ενότητα και όχι η Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι, σας ξαναλέω πάλι, είναι η θεωρία του Ζιζιούλα, η αιρετική θεωρία του Ζιζιούλα, που την έχει πάρει copy-paste από τους παπικούς, έτσι. Ναι, μεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά αυτοί έτσι όπως το εννοούν, με την ευχαριστία μέσα που βάζουν, εννοούν την επισκοποκεντρική εκκλησία, κύριε Λέζο, και όχι τη χριστοκεντρική εκκλησία. Είναι αίρεση του παπισμού.
Και είναι σαν να σου λένε ότι πρέπει να κάνεις, η εκκλησία ποια είναι δηλαδή, ο επίσκοπος. Στον επίσκοπο πρέπει να κάνεις υπακοή. Δεν μπορείς να διακόψεις τον μνημόσυνο του, δεν μπορείς να του πεις όχι, οτιδήποτε και να σου πει, δεν μπορείς να του πεις όχι, γιατί είναι αυτός η εκκλησία. Αυτό είναι το συγκεκαλυμμένο μήνυμα που περνάει αυτή η διακήρυξη που κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος, κύριε Λοΐζο, που ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει γιατί νομίζω ότι είναι ορθόδοξη. Εμείς το αποκαλύπτουμε. Συνεχίζει. Η Εκκλησία είναι μία η ορθόδοξη. Κατά το Μέγα Βασίλειο, εις λαός πάντες εις Χριστόν ελπικότες και μία Εκκλησία νύνη Χριστού καν εκ διαφόρων τόπων προσαγορεύεται. Η Εκκλησία αναμένει πάντοτε την επιστροφή όλων των ανθρώπων ετεροδόξων και αλλοδόξων σε αυτήν. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα είναι, δεν ξέρω, ωραίο μου φαίνεται αυτό εδώ το κείμενο, ωραίο ακούγεται, αλλά όμως όταν αναγνωρίζεις, όταν λες τώρα, νομίζω ότι χρησιμοποιείται μια διγλωσία από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πέρα γενικώς σε όλη αυτήν εδώ την παράγραφο και δεν είναι χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας η διγλωσία. Δυστυχώς. Το ναι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως και το ου-ου. Είδατε λοιπόν ότι και με την μια απλή ανάλυση που κάναμε, έτσι στο πόδι, ας πούμε, τηλεφώνου. Δηλαδή δεν μπορείς, συγγνώμη, δεν μπορείς να λες ότι όλοι είναι ετερόδοξες εκκλησίες, αλλά η εκκλησία είναι μία. Αποφάσισε, είναι μία ή είναι πολλές οι εκκλησίες. Τι θα πει. Ακριβώς. Δηλαδή, αν ενώσεις την αλήθεια με το ψέμα, τι θα βγει στο τέλος. Η Εκκλησία είναι ένας θεολογικός όρος που δεν μπορούμε να τον, καταχραστούμε και να τον χρησιμοποιήσουμε σε θεολογικά κείμενα όπως την απλή καθομιλωμένη. Λοιπόν, έτσι όπως το χρησιμοποιούν, αναγνωρίζουν ότι και άλλοι είναι εκκλησίες και έχουν χάρη, κύριε Λοΐζο, και ας λένε ότι εμείς είμαστε μια Αγία Καθολική Εκκλησία. Είναι αυτή η διγλωσία που λέτε. Τα κείμενα δεν είναι ξεκάθαρα. Αν θέλετε, αν θα ήθελαμε να ήταν ξεκάθαρα τα κείμενα, και της Συνόδου, αλλά και της ανακοίνωσης που έβγαλε η Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, θα έπρεπε να λέγανε ότι όλοι οι άλλοι που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, παπικοί και όλοι αυτοί, είναι αιρετικοί, είναι εκτός Εκκλησίας, δεν έχουν χάρη. Πρέπει να ξαναεπανέλθουν και δεν μπορούμε να τους ονομάζουμε αγιότατους αδελφούς. Και να στυλιτέψουν φυσικά τις αιρέσεις που δυστυχώς κηρύσσουν οι οικουμενιστές. Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελούν αντικείμενο εμβαθύσεως και περαιτέρω μελέτης. Αυτό ισχύει για όλες τις συνόδους της Εκκλησίας. Ο θεολογικός διάλογος δεν διακόπτεται. Προϋπόθεση απαραίτητη βεβαίως είναι να διατηρείται αλόβητη θεολογική αλήθεια και ο διάλογος αυτός να πραγματοποιείται χωρίς φανατισμούς και διαιρέσεις, χωρίς παρασυναγωγές και σχίσματα τα οποία πληγώνουν την ενότητα της Εκκλησίας. Εδώ τώρα έχω μια παρατήρηση εγώ να κάνω και να σας ρωτήσω κάτι. Ωραία, αφού λοιπόν λέμε ότι καλό είναι από το διάλογο να μην δημιουργούνται διαιρέσεις, παρασυναγωγές, σχίσματα κτλ. Και να μην πληγώνεται η ενότητα της Εκκλησίας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτός ο διάλογος από το 100 χρόνια τώρα δημιουργεί συνεχώς τέτοια σχίσματα κατά αυτούς τους ανθρώπους αιρέσεις, που μπορεί και να είναι σε ένα βαθμό κάποιοι να έχουν πέσει σε αιρέσεις εξαιτίας αυτών εδώ των καταστάσεων. Και δημιουργούν πρόβλημα στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας και στον Ελληνισμό. Ναι. Για ποιο λόγο συνεχίζουν αυτήν εδώ την πορεία, δηλαδή. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο θυσιάζουν, δηλαδή, ένα κομμάτι ατόφιο, σκληρό της Ορθοδοξίας προς όφελος, δηλαδή, των Δυτικών. Ναι, γιατί είναι αυτή η γραμμή της Μασονίας, κύριε Λοΐζο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε, σχίσμα στην Εκκλησία δημιουργεί αυτός ο οποίος διδάσκει αιρετικά και διχάζει τον λαό. Αυτός είναι ο κύριος Βαρθολομαίος και οι οικουμενιστές. Είμαστε λίγο, δεν είμαστε σκληροί, αλλά λέμε το ναι, ναι και το ου. Δεν θέλουμε να έχουμε πια διγλωσία και εμείς, όταν την κατηγορούμε τη διγλωσία. Ναι, να συνεχίσω. Ναι. Ναι, τα σχίσματα είναι δυσίατες πνευματικές ασθένειες. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, το σχίσε εκκλησίαν και φιλονίκος διατεθήνε και διχοστασίας εμπιείν και τη συνόδου διεινεκώς εαυτόν αποστερεί, ασύγνωστον και κατηγορίας άξιων και πολλοί να έχει την τιμωρίαν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό αθεολόγητο είναι, γιατί δεν ξέρουμε πώς εννοώνει το σχίσμα. Γιατί σε άλλη επιστολή ο Άγιος Βασίλειος λέει ότι το σχίσμα είναι ευκολογιάτρευτο, διότι δεν έχει σχέση με τα δόγματα. Τώρα αυτοί δεν εννοούν το σχίσμα όπως το εννοεί ο Άγιος Βασίλειος, αλλά το εννοούν ως αίρεση.
Λοιπόν, την αίρεση τη διδάσκουν οι επίσκοποι αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο. Δεν τη διδάσκουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να προστατευτούμε και κάνουμε, παίζουμε ρόλο επισκόπου στην ουσία, εμείς που είμαστε το πίμνιο, ενώ οι επίσκοποι θα πρέπει να κάνουν αυτό. Ναι, συμφωνούμε ότι τα σχίσματα και οι διαιρέσεις μέσα στην Εκκλησία δεν πρέπει να γίνονται και μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όταν κάποιος δημιουργήσει σχίσμα με την έννοια της αιρέσεως μέσα στην Εκκλησία δεν τον σώζει ούτε μαρτυρικό αίμα και να μαρτυρήσει ακόμα δεν σώζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύ, πόσο βαρύ είναι να λες σε κάποιον ότι σχίζει την Εκκλησία και ότι είναι υπαίτιος σχίσματος. Αλλά ποιοι είναι τελικά η αίτη του σχίσματος μέσα στην Εκκλησία και για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο σκανδαλισμός. Μήπως εμείς διδάξαμε κάτι διαφορετικό από αυτό από ό,τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, κύριε Λοΐζο. Αυτό το κάνουν δυστυχώς οι οικουμενιστές. Αυτοί που είναι στην Ευρώπη με την ευλογία του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και με, φυσικά με την θεολογία του κύριου Ζησιούλα. Αυτό συμβαίνει μες στην Εκκλησία. Και αντί να καταδικαστούν οι προτέτοι και αυτοί που είναι αρχηγοί της αιρέσεως του οικουμενισμού, κυνηγάνε εμάς και λένε ότι εμείς σχίζουμε την Εκκλησία διότι διακόψαμε το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, που είναι αιρεσιάρχης. Από εκεί νομίζω καθένας μπορεί να καταλάβει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Γι' αυτό συνεχίζω. Προτρέπονται οι πιστοί να μην δίνουν βαρύτητα στα λόγια εκείνων που τους παρακινούν να απομακρυνθούν από αυτήν, με αλφα κεφαλαίο προφανώς την Εκκλησία, ναι, προκειμένου να αποτελέσουν ξεχωριστή ομάδα έξω από το πλήρωμα της Εκκλησίας, επικαλούμενοι φανταστικούς λόγους δογματικής ακρίβειας. Αυτό τώρα εννοείται ότι πάει εναντίον σας τώρα, πατέρ Σάρα. Φυσικά. Τι κάνει νιά όσα κεραμίδια. Αλλά από ό,τι αποδείξαμε με τα προηγούμενα, κύριε Λοΐζο, ότι όχι μόνο φαντασίες έχουμε, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος, οι επίσκοποι που υπογράφουν αυτό το κείμενο, υπογράφουν την θανατική καταδίκη της Ορθοδοξίας μας. Διότι συντάσσονται με την αίρεση, με τις αιρέσεις που διδάσκει, που κατοχυρώνει η Σύνοδος της Κρήτης και διδάσκουν τους ανθρώπους να πάνε με τον επισκοπικητρισμό και να ακολουθήσουν όχι την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά αυτή την Εκκλησία που επιβάλλει η Σύνοδος της Κρήτης. Εδώ υπάρχει και ένα καλό μέσα από αυτό όμως. Ναι. Ότι ξεκαθαρίζει η κατάσταση, πατέρ Σάβα. Γιατί ναι, κάποιοι έλεγαν ότι εντάξει, εμείς στην Εκκλησία της Ελλάδος, ο Ιερώνυμος δεν τα έχει υπογράψει όλα, δεν έχει υπογράψει, αντιδρά, δεν έτσι, δεν είναι ναι, αυτό, δεν συμπροσεύχεται, αυτό, δεν. Κύριε, οπότε κύριε, πλέον εδώ ναι, ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Και εδώ. Σε αυτό πλέον και σε αυτούς, και στην Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή σε αυτούς που μνημονεύουν Ιερώνυμο, πλέον έρχεται η ώρα ναι, της κρίσης. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το καλό. Ουδέν καλό να μην γες κακού, που λέμε. Ολοκληρώνοντας, κλείνοντας το μήνυμα, κατακλείοντας, για να διαβάσουμε ολόκληρη την ανακοίνωση, το μήνυμα αυτό, επιθυμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγρυπνούμε και παραμένουμε αμετακίνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και αφοσιωμένοι στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αδελφοί, χαίρετε, καταρτίζεστε, παρακαλείστε το αυτό, φρονείτε, ειρηνεύετε και ο Θεός της αγάπης και ειρήνης έστε με θυμών. Προς Κορινθίους. Ναι. Επιστολή 13-11. Θα κάνω ένα σχόλιο, αλλά δεν μας πείθετε. Άγιοι Αρχιερείς, δεν μας πείθετε. Δεν μας πείθουν. Με όλα αυτά τα προηγούμενα που αναλύσαμε, κύριε Λοΐζο, και θα καταλάβει και ο κόσμος που ακούει αυτή τη στιγμή, με απλοϊκότητα που το αναλύσαμε και δεν μπήκαμε και σε θεολογικό βάθος για να καταδείξουμε άλλες παρεκτροπές θεολογικές που έχουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Και ξέρετε ποια είναι η φάση, συγγνώμη για την έκφραση, στην όλη υπόθεση, ότι ο Ιερώνυμος πριν τη Σύνοδο της Κρήτης είχε πάρει εντολή από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος να μην επουδεχθεί επουδενή την παραχώρηση του όρου Εκκλησία στους λοιπούς χριστιανούς, στο λοιπό χριστιανικό κόσμο. Αυτό τα λέει όλα, κύριε Λοΐζο. Και ήρθε μετά και υπέγραψε ως ετερόδοξη. Βρήκανε τον ορισμό ετερόδοξη Εκκλησία. Και τώρα έρχονται και τα ανατρέπουν άρδιν όλα. Και τώρα πλέον παίρνουν ξεκάθαρη θέση συνολικά. Ακριβώς, και λένε ότι είναι μια χαρά η Σύνοδος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Απλώς εμείς, κύριε Λοΐζο, ένα λεπτό μόνο να σας πω αυτό. Ναι. Εμείς δεν θα σταματήσουμε να διδάσκουμε και να λέμε τα των πατέρων, τα της Εκκλησίας μας, και όντως, σε αυτό θα συμφωνήσουμε με τους Άγιους Αρχιερείς, ότι όντως θέλουμε να παραμείνουμε και το κάνουμε για να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία, ότι όποιος είναι εκτός Εκκλησίας δεν σώζεται. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, Πάτερ, θέλω ακόμα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα για να ξεκαθαρίσει όσον αφορά και τη δική σας στάση και τη δική σας προσωπικότητα. Εσείς σχετίζεστε με τους παλαιοημερολογίτες σχισματικούς του 24 και με τους εσφιγμενίτες μοναχούς? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν σχετιζόμαστε με αυτούς. Δεν τους κατηγορούμε για τίποτε, δεν θέλουμε να έχουμε καμία... Έχουν σε πολλά πράγματα, κύριε Λοΐζο, έχουν δίκιο. Έγιναν λάθη από μέρους τους, δεν έπρεπε να δημιουργηθούν σύνοδοι, δεν έπρεπε να γίνει γόχ η Εκκλησία, να ανακηρυχθούν ως λύση οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έτσι, έγιναν πάρα πολλά λάθη, ανθρώπινος και αυτά. Εμείς δεν είμαστε εναντί σε αυτούς, αλλά δεν έχουμε σχέση με αυτούς. Είμαστε αγιορείτες μοναχοί, ανήκουμε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, είμαστε εντός της Εκκλησίας όπως το εννοούν αυτοί που θέλουν να μας λένε για ότι είμαστε εκτός Εκκλησίας. Ο επίσκοπος μας αυτή τη στιγμή, ο συγκεκριμένος επίσκοπος, ο κύριος Βαρθολομαίος, είναι αιρετικός, γι' αυτό δεν τον μνημονεύουμε, και παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία κάνοντας τον αγώνα μας χωρίς να μνημονεύουμε τους αιρετικούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτά που λένε. Μάλιστα. Ναι. Όταν λέτε παραμένετε μέσα στην Εκκλησία, με ποιο τρόπο παραμένετε μέσα στην Εκκλησία, αν δεν πατάτε στην Εκκλησία που μνημονεύεται ο Βαρθολομαίος? Παραμένουμε ενωμένοι στην Εκκλησία εν την πίστη. Οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Αθανάσιος, δεν θα ήθελα να φέρω τα χωρία τώρα, λένε ότι αυτός που είναι της Εκκλησίας είναι της αληθείας. Αυτό το λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς φυσικά. Λοιπόν, δηλαδή, ανάλογα την πίστη που έχουμε, θα μας κρίνει ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μνημονεύουμε τον κύριο Βαρθολομαίο. Η μνημόνευση του ονόματος του επισκόπου σημαίνει ότι η πίστη που έχει ο επίσκοπος είναι ίδια με τη δικιά μου. Διότι έχουμε κοινωνία πίστεως, κύριε Λοΐζο. Λοιπόν, η πίστη που έχει ο κύριος Βαρθολομαίος και που διδάσκει, γυμνεί την κεφαλή της αιρέσης του, δεν είναι ίδια με τη δικιά μου. Εγώ έχω παραλάβει άλλη πίστη από τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό και δεν τον μνημονεύουμε. Κλείνοντας, Πάτερ Σάβα, θέλω να μου πείτε έτσι και ένα σχόλιο όσον αφορά, σχόλιο τώρα συγγνώμη τώρα, την άποψή σας βασικά, όσον αφορά τη δίωξη τώρα που γίνεται και στον σφιγμενίτη ηγούμενο, του οποίου του έριξαν 20 χρόνια φυλακής. Λες και είναι εγκληματίας ο άνθρωπος. Λες και είναι εγκληματίας. Κύριε Λοΐζο, θα ήθελα να κλείσω με κάτι αμιγώς πνευματικό. Και για την εκπομπή σας και για εσάς, που έτσι έχετε αυτή την καλή ανησυχία και κάνετε αυτές τις εξαιρετικές εκπομπές, αλλά και για τους ακροατές. Αυτή τη στιγμή η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς καλούμαστε να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Πολλοί μας θεωρούν ότι κάνουμε ένα κήρυγμα μίσους ή αναντιωνόμαστε. Δεν αναντιωνόμαστε σε κανέναν, κύριε Λοΐζο. Αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, το λέμε με πόνο αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να κρατήσουμε τα πατρόνα δόγματα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, διότι ένα γιώτα και μία κεραία να αλλάχθει, τότε διακινδυνεύουμε τη σωτηρία μας. Είναι σωτηριολογικό το θέμα. Λοιπόν, απευθυνόμαστε στους αρχιερείς και στους ηγουμένους και τους κάνουμε έκκληση με πόνο καρδιάς και με πόνο ψυχής και τους λέμε να σταματήσουν αυτόν τον οικουμενιστικό κατήφορο, διότι καταδικάζουν τις ψυχές που τους ακολουθούν, κύριε Λοΐζο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος εκτός Εκκλησίας να σωθεί. Και όταν είναι εκτός Εκκλησίας, πανάπτυτη, δεν έχει την ίδια πίστη με τους πατέρες. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία μας, γι' αυτό κάνουμε και αυτόν τον αγώνα, αλλά βλέπουμε δυστυχώς ότι και οι ηγούμενοι του Αγίου Όρους, αλλά και οι επίσκοποι έχουν συνταχθεί με τους ισχυρούς της γης. Εμείς φυσικά δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τελευταία δρανίδος του αίματός μας, κύριε Λοΐζο. Το λέμε εν πάση επιγνώση, χάρη τη Θεία, φυσικά με τη βοήθεια του Θεού, γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είμαστε ένα τίποτε. Αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή την κατάσταση στην Εκκλησία μας, να κηρύσσεται η αίρεση του οικουμενισμού, το οποίο είναι το άρμα του Αντιχρίστου, όπως είπαμε προηγουμένως, και εμείς να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να χάνονται ψυχές. Σε καμία περίπτωση. Θα πούμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και όσον αφορά αυτό που είπατε για τον ηγούμενο της εσφυγμένου, της κανονικής εσφυγμένου,
όσα λάθη και να γίνονται, γιατί και από εμάς γίνονται λάθη, κύριε Λογίζο. Και από εσάς θα γίνουν και από τον Μεθόδιο γίνανε λάθη. Δεν μπορεί όμως να του ρίχνουν 20 χρόνια φυλακή, λες και είναι ένας εγκληματίας. Δεν είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Δικαίου. Ναι, δεν είναι εγκληματίες οι άνθρωποι. Αυτό που υποστηρίζουν, καλά στο υποστηρίζουν. Μπορεί να κάνουν λάθη. Μπορεί να μνημονεύσανε παλιωμερολογίτες, επισκόπους και συνόδους, που εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την τακτική. Εμείς κόβουμε το μνημόσυνο του αιρετικού πατριάρχου μέχρι εκεί. Δεν κάνουμε ούτε δικιά μας εκκλησία, ούτε θα μνημονεύσουμε σύνοδο, ούτε θα κάνουμε δικιά μας σύνοδο, ούτε τίποτα άλλο. Περιμένουμε ο Χριστός να δώσει τη λύση. Γέροντα Σάβα. Ναι. Θα ήθελα... σύνοδο, θέλουμε ναι. σύνοδο, κύριε Λέζο, αυτό και τέτοιο. Παρακαλώ. Θέλουμε ορθόδοξη σύνοδο. Να συγκαλεστεί ορθόδοξη σύνοδο, να λύσει το πρόβλημα και του παλιωμερολογίου, να λύσει το πρόβλημα και του οικουμενισμού και να καταδικαστούν οι οικουμενιστές που διχάζουν το πίμνιο του Χριστού και οδηγούν τους ανθρώπους στην απώλεια, κύριε Λέζο. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο εντός της Ελλάδας, το πρόβλημα αυτό είναι σε όλη την Ορθοδοξία και οι υπόλοιπες χώρες βράζουν και οι Σλαβικές χώρες ειδικά, αλλά και η Σερβία, όπως βλέπω και άλλες εδώ πέρα δημοσιεύσεις σχετικές. Όμως δεν έχουμε δυστυχώς το χρόνο, Γέροντα Σάβα, αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και ευλογείτε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, κύριε Λοΐζο. Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού να τα ξαναπούμε σύντομα, Γέροντα Σάβα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Παναγία μαζί σας. Αμήν.